Και όπως αντιλαμβάνομαι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Υπάρχει μια προσπάθεια του πυρήνα γύρω από τη Γερμανία στην Ευρώπη να ανατρέψει την ελληνική κυβέρνηση, σπρώχνοντάς την είτε να φύγει μόνη της, είτε να αλλάξει τη σύνθεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, είτε να ψηφίσει μέτρα τα οποία θα διαρρήξουν τη σχέση της με τον κόσμο. Δεν πρόκειται για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θεωρώ ότι πρόκειται για τον ελληνικό λαό, ο οποίος 5 χρόνια υφίσταται το βάρος ενός αιματηρού προγράμματος και απολύτως αποτυχημένου. Ξέρει πολύ καλά τι απέφυγε στις εκλογές του Ιανουαρίου και γι' αυτό καταδίκασε και τα κόμματα του παλιού πολιτικού κατεστημένου στην ολοκληρωτική ανυποληψία. Και αυτή τη στιγμή η διαμάχη είναι ανάμεσα στον ελληνικό λαό και στο γερμανικό κοινοβούλιο, αν μου επιτρέπετε. Διότι αυτό το οποίο υφιστάμεθα κρίνεται με όρους της προσπάθειας της Μέρκελ να τα βρει με τους ακροδεξιούς συμμάχους της στην Γερμανία και με διάφορους άλλους ανά την Ευρώπη. Οι Φιλανδοί επίσης είπαν ότι εμείς έχουμε κάτι ακροδεξιούς στην κυβέρνηση και δεν θέλουμε καμία συνεννόηση κλπ. Λέω λοιπόν ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι η κυβέρνηση και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το εκτιμήσει με βάση το τι θα του επιτρέψει να διατηρήσει την επαφή με το λαό, η οποία το έδωσε τη μεγάλη νίκη στο δημοψήφισμα στην προηγούμενη Κυριακή. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να τον έχει ακόμη σε επαφή με το λαό? Δεν ξέρω ακόμα. Με τα δεδομένα στο τραπέζι. Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, η προοπτική θα μπορούσε να είναι μόνο εάν εξελιχθούν πάρα πολλοί αντιθέσεις ανάμεσα στην ομάδα της Γερμανίας και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τις τελευταίες μέρες βγαίνουν και λένε ότι η Ελλάδα καταβάλει προσπάθεια να συνεννοηθεί και μάλιστα με σοβαρό κυβερνητικό κόστος. Έτσι. Με αυτή την έννοια θεωρώ, δεν ξέρω ποια θα είναι η παρέμβαση είτε της Αμερικής, είτε της Γαλλίας η οποία προσπαθεί, είτε αυτών οι οποίοι τάσσονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όσο θα ευδοκιμήσουν εμείς. Ναι. Δεν θα τοποθετούσα σε αυτό το μέτωπο των ανθρώπων που θέλουν πραγματικά να υπάρξει λύση τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Κανένα. Τα οποία άκουσα σήμερα τον κύριο Μημαράκη, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα εκδηλωτικός μερικές φορές να βάζει κόκκινη γραμμή στο εσωτερικό της χώρας. Συναντήθηκε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το μόνο που βρήκε να πει είναι να κατηγορήσει τον Τσίπρα ότι κάνει τακτικισμούς. Την ώρα που όλη η Ελλάδα παρακολουθεί τον Πρωθυπουργό με το μαχαίρι στο λαιμό να προσπαθεί να βρει μια άκρη. Έτσι. Είναι ανύπαρκτη αυτή η ιστορία. Τον στηρίζει επί της ουσίας όμως. Δεν το στηρίζει. Μισό λεπτάκι, κύριε Κράτσα. Δεν πειράζει. Θα το επαναρθώσετε. Μια ανάλυση. Εμείς παραβαίνουμε ως συνάδελφοι. Έχουμε μια αλληλοκατανόηση. Αυτό το οποίο κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι να λένε Τσίπρα, πήγαινε να υπογράψεις όλα αυτά που σου ζητάνε, έλα εδώ να σου χρεώσουμε το πολιτικό κόστος και επειδή κάποιοι πιθανώς να μην τα αντέξουν από την κοινοβουλευτική σου ομάδα, να σε στηρίξουμε ώστε να απαξιωθείς πλήρως πολιτικά και να μετανιώσει ο κόσμος που σε ψήφισε. Αυτό είναι το σχέδιο της αντιπολίτευσης. Άρα είναι το σχέδιο το οποίο. Δεν έχω διακόψει κανένα. Όταν θα έρθει η ώρα σας. Εδώ καίγεται η χώρα και εσείς είστε ακόμα στην κομματική. Πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Όμως προσεκτικά, όταν αναφέρεστε έστω και έμεσα στο ποτάμι, όταν αναφέρεστε έμεσα έστω και στο ποτάμι, αυτή την κρίσιμη ώρα λέγοντας ότι έχουμε σχέδιο να ρίξουμε τον Τσίπρα ή τον άλλο, εγώ θα σας διακόπτω. Το ποτάμι εξυπηρετεί εξ αρχής τους δανειστές και την πολιτική τους. Και οποιονδήποτε επιθυμεί να επεμβαίνει τα εσωτερικά της χώρας. Λοιπόν, θέλω να τελειώσω. Έχουμε φτάσει στο αμύθι. Θέλω να τελειώσω. Είναι δυνατόν να ακούμε τέτοιες μπαρούφες? Λοιπόν. Αυτά είναι μπαρούφες που λέτε. Μπράβο, ελάτε μπράβο, να μιλήσουμε σοβαρά για το αύριο, για το πώς θα βοηθήσουμε τον Πρωθυπουργό που έχει πάρει τη χώρα πάνω του και λακίζουν οι συνδυασμοί. Ελάτε να δούμε πώς θα πάμε πιο καλά. Δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Τη σχέδιο, η αντιπολίτευση να ρίξει τον Τσίπρα. Την ώρα την 12η. Κύριε Αμυρά, να μην μας ξεφύγει. Βεβαίως, όταν ακούω αυτά που λέει, όταν λέει ότι η αντιπολίτευση έχει σχέδιο να ρίξει τον Τσίπρα. Αυτό έχετε καταλάβει. Δεν είναι ότι μας αγνοείτε. Είναι κάτι παραπάνω αυτό που κάνετε. Δεν είναι το κάνετε.
Άγγελε, προφανώς και να πάρετε το λόγο. Μεγάλη διάθεση για απάντηση. Αυτό το οποίο σήμερα καλείται να κάνει λοιπόν η κυβέρνηση είναι να βάλει την υπογραφή της σε διάφορα πράγματα όπως οι ελεύθερες απολύσεις, οι οποίες δεν ξέρω πόσο κοστολογούνται στην παρούσα φάση και γιατί το ζητάνε. Καταλαμβάνομαι ότι είναι καθαρά πολιτικό πρόβλημα. Είναι αυτό που είπε ο Σόιμπλε, το οποίο υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης, που σημαίνει ότι θα κάνετε ό,τι σας ζητήσουμε και επί το οποίο τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μιλάνε καθόλου. Θεωρώ ότι σε όποιο σημείο και να κάτσει η κατάσταση, στο βαθμό που η κυβέρνηση δεν είναι προετοιμασμένη για ένα Brexit, θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά πώς από εδώ και πέρα θα αξιοποιήσει το πολιτικό κεφάλαιο που έχει δημιουργήσει, κερδίζοντας τις εκλογές και το δημοψήφισμα στις τελευταίες Κυριακές.